Φιλοξενούμενο στο στούντιο τον υποψήφιο δήμαρχο Γιάννη Σέγκο για τη Χερσόνησο. Σύμπραξη ενεργών πολιτών Δήμου Χερσονήσου, Μάλια Χερσόνησος Γούβες Επισκοπή. Κύριε Σέγκο, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροάτες σας. Σε ένα Δήμο ο οποίος αυτή την ώρα δεν βιώνει μόνο την προεκλογική περίοδο, αλλά ετοιμάζεται πυρετοδός για όσους δεν έχουν ανοίξει ακόμα και για την τουριστική, έτσι, διότι είναι αμιγώς τουριστικός ο Δήμος. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και είναι πρωτόγνωρη διαδικασία αυτή για μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι λόγω του Καλλικράτη και των αλλαγών που προξένησε ο νόμος, πρώτη φορά λαμβάνουν χώρα δημοτικές εκλογές σε τέτοια περίοδο, το Μάιο, που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, με αποτέλεσμα ο κόσμος να έχει και άλλες ασχολίες και μάλιστα έντονες δραστηριότητες στην περιοχή. Και αυτό βέβαια έχει τις συνέπειές του στην όλη διαδικασία. Κύριε Σέγκο, ξεκινώντας από τον τουρισμό, τουριστικό μοντέλο, τουριστικό πακέτο, ανάπτυξη της παραλίας, Αιγιαλός. Σας το βάζω σε ένα τρίπτυχο, διότι είναι θέματα που κάθε χρόνο συζητάμε, είναι κάθε χρόνο εκείνα τα οποία πραγματικά ταλαιπωρούν πολίτες, απασχολούμενους με τον τουρισμό, τους ίδιους τους τουρίστες, την Δημοτική Αρχή, και πάει βέβαια παράλληλα, αλλά θα το δούμε λίγο παρακάτω, με την καθημερινότητα και των μόνιμων κατοίκων της Χερσονήσου. Κυρία Δουλγεράκη, πραγματικά αυτό που αναφέρατε είναι τα διαχρονικά προβλήματα που βιώνει και αντιμετωπίζει ο τόπος ο δικός μας, προφανώς και άλλοι τουριστικοί προορισμοί. Είναι λοιπόν απορίας άξιων πως από τη μια μεριά η πολιτεία, αν θέλετε, αλλά και οι εκάστοτε δημοτικές αρχές δεν αναζήτησαν βελτίωση, αλλαγές επί των συγκεκριμένων προβλημάτων, ούτως ώστε, αν μη τι άλλο, να μην συζητάμε τα ίδια κάθε χρόνο τέτοια εποχή, να μην βιώνουμε τα ίδια προβλήματα στην ίδια ένταση και με τις ίδιες συνέπειες. Όντως, το τουριστικό προϊόν, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, καλός ή κακός, ότι η έλευση περισσότερων τουριστών πέρυσι και φέτος, μακάρι να συμβεί αυτό, να μην ξεχάσουμε ότι έχει να κάνει και συγκυριακά με την κακή πολιτική κατάσταση και, αν θέλετε, και κοινωνική που υπάρχει στα κράτη της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, που, αν θέλετε, και η Τουρκία μαζί με αυτά αποτελούν εν μέρη ανταγωνιστές οικονομικούς στο τουριστικό πεδίο της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η αναστάτωση, στην Ελλάδα έρχονται τουρίστες συγκυριακά. Πρέπει να προλάβουμε τα επόμενα χρόνια να ανασυνταχτούμε τουριστικά, να αλλάξουμε κανόνες και διαδικασίες, προκειμένου και το τρένο αυτό που περνάει αυτή τη στιγμή μπροστά μας να μην μας βρει απροετοίμαστος και φύγει χωρίς εμάς. Το τουριστικό και μοντέλο. Και δεν είναι μόνο το τουριστικό πακέτο, το τουριστικό μοντέλο, έτσι όπως συνδέεται με τους γείτονές μας, αλλά είναι και με αυτό το οποίο θέλει κάποιος να φέρει, με ό,τι έχει διαδραματιστεί στο παρελθόν, διότι αυτή την κρίση ηθική, οικογενειακή, αξιακή κλπ. Δεν τη διαβεί μόνο ένας λαός, τη διαβιούν και άλλοι λαοί. Κυρίως αυτοί που είναι κατά το βορρά και έρχονται και βλέπουμε τι γίνεται κάθε χρόνο σε τουριστικές περιοχές. Να μην το ξεχνάμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μοντέλο λοιπόν το τουριστικό στο οποίο αναπτύχθηκε και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη χώρα μας αλλά και στην Κρήτη τα τελευταία 30 χρόνια πλέον έχει κορεστεί. Δεν μπορεί πλέον να προσφέρει έτσι όπως προσφέρεται ο μαζικός τουρισμός στην περιοχή μας. Πρέπει να αλλάξει. Να μην ξεχάσουμε λοιπόν ότι το μοντέλο του τουριστικό, του all inclusive, που δεν πρέπει να ξεχάσουμε να πούμε ότι σαν τουριστικό προϊόν το All Inclusive είναι ένα προϊόν το οποίο στην πραγματικότητα ο τόπος δεν το έχει ανάγκη, σχεδιάστηκε πριν από πολλά χρόνια για προορισμούς οι οποίοι δεν παρήχαν ασφάλεια ούτε στην καθημερινότητα του τουρίστα, ούτε υγειονομική, ούτε τίποτα, με αποτέλεσμα να φτιαχτεί ένα προϊόν το οποίο δημιουργούσε ένα εικονικό παράδεισο σε έναν τόπο που εκτός από το κρεβάτι προσέφερε το φαγητό, τη διασκέδαση, το μπάνιο, τα καταστήματα και κρατούσε τον τουρίστα μέσα. Η Ελλάδα δεν κατόρθωσε τα τελευταία 30 χρόνια συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι ότι είναι ασφαλής προορισμός, ότι αν κάνεις μπάνιο σε οποιαδήποτε θάλασσά της κατά 99,9% δεν θα βρεθεί κάποιος καρχαρίας να σε φάει, το ότι θα μπει σε ένα λεωαστικό λεωφορείο, ένα τουριστικό λεωφορείο και κατά 99,9% δεν θα σκάσει κάποια βόμβα. Τα συγκριτικά της λοιπόν πλεονεκτήματα και πολλά άλλα βέβαια η Ελλάδα δεν τα εκμεταλλεύτηκε, εισαγάγοντάς τα σε μία
σε ένα σχεδιασμό τουριστικής πολιτικής. Τώρα πλέον αυτό το μοντέλο έχει ξεπεραστεί. Έτσι. Έχει ξεπεραστεί γιατί το μοντέλο του all-inclusive τουρισμού με τα παρακλάδια του έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν είναι αποδοτικό ούτε για τον ξενοδοχειακό επιχειρηματία, με αποτέλεσμα να αγοροπολούνται ακόμα και πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Με αποτέλεσμα αυτό το μοντέλο να πρέπει να αλλάξει. Νομικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει αλλαγές υπάρχει, θα πρέπει να προξενήσουμε δηλαδή νομικά αλλαγές στο συγκεκριμένο προϊόν, εποφελία οικονομικά των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες τα τελευταία 10-15 χρόνια τι αντιμετωπίζουμε. Ανθούν, αν θέλετε, τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία και πάλι λέω αγοροπολούνται λόγω της κρίσεως, γιατί έχουν συμπιαστεί οι κατάτομο τιμές στα ξενοδοχεία τόσο πολύ που πλέον δεν βγαίνουν οι ξενοδόχοι. Αλλά τι συνέπεια έχει αυτό? Ότι μαραίνεται, υπάρχει μαρασμός όλων των όμορων οικονομικά επιχειρήσεων. Με αποτέλεσμα να μένουν οι τουρίστες μέσα, να μην καταναλώνουν έξω. Αυτό σημαίνει κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλεια θέσεων εργασίας. Το μοντέλο αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Βέβαια, το all inclusive που ανθεί, και το ξαναλέμε, όπου λείπουν οι καλές και ασφαλείς υποδομές. Άρα το καμπανάκι για την ελληνική πολιτεία και τους δήμους είναι το εξής απλό. Βελτιώστε τις υποδομές σας, ούτως ώστε ο επισκέπτης τουρίστας να έχει λόγο να βγει από το ξενοδοχείο, γιατί τα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα, που είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, που είναι οι καλές παραλίες, που είναι το καλό φαγητό, ο γαστρονομικός τουρισμός και όλα τα άλλα, να του δώσεις τη δυνατότητα να βγει έξω και να τα απολαύσει. Ναι, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα και η τρίτη παράμετρος, που είναι ο κινητήριος μοχλός, ο ίδιος ο επιχειρηματίας, όπου και αν ασχολείται, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί να πάει σε ένα άλλο σχεδιασμό, να φύγουμε από το κέρδος μόνο της ημέρας, να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το τουριστικό πακέτο διαφορετικά, μακροπρόθεσμα πλέον, για το δικό μας το όφελος και όχι στο ευκαιριακό, κύριε Σέκο. Έχετε απόλυτο δίκιο, και επειδή τίποτα δεν γίνεται με μαγικό ραβδί, εδώ στις τοπικές κοινωνίες και στο τουριστικό κομμάτι, σε ένα δήμο όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου, η Δημοτική Αρχή μπορεί να παίξει καθοριστικό συντονιστικό ρόλο σε ένα πεδίο, όχι βραχυχρόνιας βέβαια, ένας-δύο μηνών, ίσως πιο μακροχρόνιας διαβούλευσης μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών επιχειρηματιών, να δούμε τι απλαγές απαιτούνται προκειμένου αυτό το μοντέλο να βελτιωθεί και να τις ετηθούμε και θεσμικά δια της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι και οι διοικήσεις τους, αλλά και στην πολιτεία κατευθείαν, στο Υπουργείο Τουρισμού, ούτως ώστε να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Τώρα, να ξέρετε ότι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι στον τουρισμό είναι η επιμήκυση της περιόδου, η οποία βέβαια υπάρχει ένας αντίλογος που λέει βελτίωσε την υπάρχουσα περίοδο και μετά κοίτα το κομμάτι το υπόλοιπο. Μα ούτως ή άλλως ήδη μιλήσατε για υποδομές ότι θέλουν βελτίωση. Βεβαίως. Να μην ξεχάσω να πω όμως ότι και η Ελλάδα και η Κρήτη και η χώρα μας, επειδή από προορισμούς όπως είναι η Βόρεια Ευρώπη, που κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχουμε 40 με 50 βαθμούς θερμοκρασιακή διαφορά, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι μπορεί να κατεβάσει τουρισμό, φέρνοντας τουρισμό στα ξενοδοχεία, αλλά λαμβάνοντας όμως κάποια μέρημνα και κάποια μέτρα η πολιτεία. Έτσι λοιπόν, μέτρα όπως είναι κίνητρα προς τον επιχειρηματία για να κρατήσει όχι μόνο τα ξενοδοχεία θα έχουν το κέρδος τους εφόσον κατέβει τουρίστας, αλλά τα μαγαζιά ανοιχτά, γιατί σε κανένα επισκέπτη δεν αρέσει να πηγαίνει σε ένα τόπο και να βρίσκει τα πάντα κλειστά με εφημερίδες και βαμμένα τζάμια, είναι κομβική σημασίας προκειμένου το προϊόν αυτό να αναπτυχθεί, ο χειμερινός τουρισμός. Έτσι λοιπόν, ένα μαγαζί, καθώς είναι και η δουλειά μου ως υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο είναι κλειστό τους 6 μήνες του χρόνου, πρακτικά δεν παράγει κανένα όφελος για την πολιτεία. Δεν παράγει ούτε μισθούς για εργαζομένους, ούτε ΦΠΑ για το κράτος. Για ποιο λόγο λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, οι επιχειρήσεις εστίασης ή υγειονομικού ενδιαφέροντος ή κάποια άλλα καταστήματα, τα οποία είναι κλειστά 6 μήνες, τους 3 τελευταίους και τους πρώτους του επόμενου έτους, το ΦΠΑ το οποίο καταβάλουν να μην είναι στο μισό της υπόλοιπης περίοδου, ούτως ώστε να δοθεί ένα κίνητρο στον επιχειρηματία. Για ποιο λόγο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κάθονται το χειμώνα στο Ταμείο Ανεργίας, όποτε υπάρχει και αυτό, τα χρήματα αυτό του Ταμείου Ανεργίας να μην είναι επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, προκειμένου επιχειρηματίας να έχει ένα κίνητρο να κρατήσει εργαζομένους και το χειμώνα να δουλέψουν. Για ποιο λόγο τη στιγμή που το χειμώνα δεν προσγειώνονται αεροπλάνα, να μην μειωθούν έστω και πιλωτικά σε τουριστικούς προορισμούς τα τέλεια αεροδρομίων, προκειμένου να είναι ελκυστική η έλευση εταιριών στην περιοχή μας και ούτως ώστε να έρθουν τουρίστες. Αυτά λοιπόν πολύ απλά η τοπική αυτοδιοίκηση ποτέ δεν τα έφερε σε διαβούλευση
ούτε με τους τουριστικούς επιχειρηματίες και προφανώς ούτε με την ίδια την πολιτεία. Ήρθε η ώρα να τα διεκδικήσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια με συγκεκριμένο τρόπο, με όχι ακαθόριστο, και βασικό μέλημα και δέσμευση της δικιάς μου προσπάθειας και της δικιάς μου και στη δικιά μου λογική είναι ότι ένας δήμος όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το τουριστικό προϊόν στον τόπο μας αποσπασματικά και ελλειμματικά, αλλά πρέπει την επόμενη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων να θεσπιστεί κατευθείαν αντιδημαρχία. Μάλιστα. Τουρισμού. Το διεκδικητικό πλαίσιο, έτσι όπως το παρουσιάζετε, το θέτετε ως ατζέντα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από την άλλη, ωστόσο, έρχομαι να σας ρωτήσω ως πολίτης απλά και όχι ως ή κάνοντας αντίλογο, να το πω διαφορετικά. Κύριε Σέγκο, καλό το διεκδικητικό πλαίσιο. Όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε συνηθίσει το κεντρικό κράτος να ακούει με ευκολία την τοπική αυτοδιοίκηση. Και σε πολλές περιπτώσεις μετά την παρουσίαση ενός διεκδικητικού πλαισίου έχουμε ακούσει δημοτικούς άρχοντες να λένε «μέχρι εδώ ήταν τα όρια μου, δεν μπορώ να προχωρήσω παραπάνω». Γιατί, ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δύο ή τρία σκαλιά παρακάτω από αυτό που λέγεται κεντρική εξουσία. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε? Είναι εξαιρετικά απλή απάντηση, κυρία Δουλγεράκη. Καμία αλλαγή στην κοινωνία δεν έρχεται με άμεσο και μαγικό τρόπο. Έρχεται με αγώνες, έρχεται με πρωτοβουλίες, έρχεται με διεκδίκηση. Εννοείται ότι έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Δεν φέρνω αντίρρηση. Το πώς δηλαδή τη διεκδίκησή σου θα την κάνει υλοποιήσιμη από το κεντρικό κράτος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ήρθα εδώ να μιλήσω στον κόσμο απευθυνόμενος αυτούς και τάζοντας λαγούς με πετραχίλια εν είδη ψεμάτων. Θέλει αγώνο αυτό το πράγμα. Όμως, εάν δεν διεκδικήσεις, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Οι αλλαγές στις κοινωνίες έρχονται με αυτόν τον τρόπο. Με αγώνα και διεκδίκηση. Ίσως να γίνουν σταδιακά ή αργά. Κυρία Δουλγεράκη, έχω μάθει στη ζωή μου ότι για να φτάσεις κάπου, από κάπου ξεκινάς. Αν δεν ξεκινήσεις, δεν φτάνεις πουθενά. Παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μου και δώστε μας τις θέσεις σας. Αιγιαλός, μέγα ζητούμενο και με τις πρόσφατες τις εξελίξεις, πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Βεβαίως. Ξεκινώ από το πρώτο το οποίο αναφέρατε, τον Αιγιαλό. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη. Για ποιο λόγο? Να ξέρετε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι και δικό μου βασικό μέλημα και της προσπάθειάς μας. Και αν θέλετε, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη δίχως την έννοια της προστασίας της περιβάλλοντος μέσα. Δηλαδή, όταν καταπατήσουμε και διαλύσουμε τα πάντα, εν τέλει όλα αυτά, αν θέλετε, σε επίπεδο περιβάλλοντος, θα μας γυρίσουν μπούμεραγκ. Όμως, πρέπει να βάλουμε κάπως διαχωρισμούς στη διαδικασία αυτή. Να μην ξεχάσουμε ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας τουριστικός δήμος, στον οποίο το τουριστικό προϊόν είναι η βασική πηγή πλούτου. Φτάσαμε για 2 έτη να μην μαζέψουμε λάδι. Φτάσαμε σε εποχές που τα αγροτικά προϊόντα και οι τιμές τους είναι, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις σε καθοδική φάση και δεν βγάζουν οι αγρότες ούτε αυτά που έχουν δώσει για την παραγωγή τους. Άρα το τουριστικό προϊόν είναι μια πηγή πλούτου που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αναπτύξουμε. Σε ένα λοιπόν τουριστικό προορισμό, ο οποίος μπορεί να ζήσει από τη θάλασσα και τις παραλίες, βέβαια, συμμετέχοντας και άλλα τουριστικά προϊόντα, άλλες θεματικές μορφές, δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με τη διαχείριση του Αιγιαλού και της παραλίας. Σε ποιο επίπεδο όμως? Ο 2971 του 2001, ένας νόμος περί Αιγιαλού και παραλίας, καθορίζει ένα νομικό πλαίσιο πολύ πάρα πολύ αυστηρό για τη διαχείριση του Αιγιαλού και παραλίας, το οποίο, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, και επειδή είμαι και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου της Χερσονήσου, θα έλεγα ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, γιατί δεν έρχεται να διαχειριστεί ένα αγνό παραλιακό μέτωπο σε όλη την Ελλάδα που δεν υφίσταται τίποτα και στον Αιγιαλό και στην παραλία. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Στους Αιγιαλούς και τις παραλίες της Ελλάδος βρίσκονται τα πάντα. Κοινωνικά λοιπόν, το 2014, μεσούσης μιας πολύ σημαντικής οικονομικοκοινωνικής κρίσης, είναι ένα ερώτημα πώς διαχειρίζεσαι τις παραλίες σου, στις οποίες υφίστανται τα πάντα, και αν τις διαχειριστείς με αυστηρό πλαίσιο, θα απολέσεις τέτοιες θέσεις, τόσες μάλλον θέσεις εργασίας, που κοινωνικά θα είσαι άδικος. Άρα, διαχειρίζεσαι κατά τη γνώμη μου τον Αιγιαλό και την παραλία με έναν τρόπο που να σου αποδίδει έσοδα με ήπιες και αντιστρέψιμες ενέργειες. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, διαχείριση των Αιγιαλών και της παραλίας θα πρέπει να επιτρέπει, αν θέλετε, μικρές επεμβάσεις στο επίπεδο που αυτές είναι αναστρέψιμες και δεν προξενούν σε καμία περίπτωση σημαντική αλλίωση του περιβάλλοντος. Δηλαδή, δεν μπορείς να ζητάς άδεια από 7 υπουργεία σε μία
πάρα πολύ όμορφη παραλία, στην οποία υπάρχει όμως πολύ μεγάλη ψωμετρική διαφορά για την προσέγγιση της, και να μην μπορεί μια δημοτική αρχή ή ένας φορέας να τοποθετήσει μια σκάλα και να πετούνται άδειες από 7 υπουργεία. Καλά, έχουμε ανοίξει τώρα εδώ ένα διάβλο επικοινωνίας με ανθρώπους που σας ακούν από την περιοχή. Ρωτούν επίσης ποιος έχει δώσει την άδεια και αν έχει δοθεί άδεια στο να κάνουν ανάμεσα στο ενιδρίο με τις γούβες στην παραλία, κάτω από την Αμερικανική βάση, να κάνουν οι γουρούνες αγώνες ταχύτητας σηκώνοντας τόνους σκόνης, επειδή μιλάτε για το περιβάλλον. Απαντώ ξεκάθαρα. Προφανώς κανένας, βρήκανε ανοιχτό πεδίο οι γουρούνες και πάνε και κάνουν τις κόντρες τους. Να μην ξεχάσω δε, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως και δεν έχουμε απαντήσει σε αυτό το θέμα για την Αμερικάνικη βάση, ότι αυτή τη στιγμή η Αμερικάνικη βάση βρίσκεται υπό ένα ειδικό καθεστώς, δεν ανήκει πρακτικά στο δημόσιο ως δημόσιο, δεν ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Χερσονήσου, ανήκει, έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ και μάλιστα υφίσταται θέμα για την πώλησή της, την παραχώρησή της, στην οποία ερχόμενο στο προηγούμενο ερώτημά σας πρέπει να σας πω ότι είμαι εξαιρετικά ξεκάθαρο στην απάντησή μου. Παρακαλώ. Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χερσονήσου υπό τη δικιά μου ηγεσία δεν θα δεχτεί ποτέ την πώληση του συγκεκριμένου χώρου, καθώς δεν θα προσφέρει τίποτα στην τοπική κοινωνία. Έχω ξανά τοποθετηθεί λέγοντας ότι ακόμα και η Αμερικάνικη βάση που εδώ και 40 χρόνια υφίσταται στην περιοχή, πρακτικά επρόκειτο περί μιας επένδυσης μεγάλης στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Η επένδυση αυτή τι προξένησε? Μαρασμό όλης της γύρω-γύρω περιοχής. Τουριστικά, οικιστικά και αναπτυξιακά, η περιοχή γουρνών και των όμορων περιοχών εξαιτίας της Αμερικάνικης βάσης και των περιορισμών που αυτή επέβαλε κατά την παρουσία της εκεί, είναι πάρα πολύ πίσω. Έχει μείνει αναπτυξιακά και τουριστικά πάρα πολύ πίσω. Η έλευση, η πώληση της βάσης λοιπόν αυτής, αυτού του χώρου, σε ένα μεγάλο επενδυτή, πιθανότατα την επόμενη πενταετία θα προξενήσει μια πολύ μεγάλη επένδυση στην περιοχή. Τι θα έχει οικονομικά αυτό συνέπεια? Πάλι το ίδιο λάθος. Το μαρασμό όλης της γύρω περιοχής οικονομικά, καθώς στην κρίση που βρισκόμαστε, η οποία εκτιμώ ότι για τη χώρα μας δεν θα περάσει και δεν θα επουλωθεί για να έρθει στα επίπεδα του 2008-2009 πριν περάσουν τουλάχιστον 10 χρόνια, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Πρακτικά λοιπόν θα προξενήσει τεράστιο μαρασμό για τα επόμενα 15-20 χρόνια σε όλη την περιοχή και θα αναστείλει κάθε αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή. Η θέση είναι ξεκάθαρη. Υπό δημόσιο έλεγχο η Αμερικάνικη βάση. Αν θέλετε το ΣΧΟΑΠ που της βάσεως καλύπτει εν μέρη, ίσως με κάποιες τροποποιήσεις, τις οικιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής, όμως πρέπει να μείνει με δημόσιο έλεγχο για να αποβεί σε ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας. Κύριε Σέγκο, δεν μπορώ να υποβάλω ερωτήματα, έρχονται ερωτήματα από τον κόσμο. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός ο Δήμος Χερσονήσου, δεν είναι βεβαιότατα μόνο το θέμα της βάσης, είναι μεγάλα τα διοικητικά όρια, οδικό δίκτυο το οποίο σε πάρα πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για σύμπραξη ενεργών πολιτών Μάλια Χερσόνησος Γούβες Επισκοπής, και λένε οι άνθρωποι από διάφορες περιοχές, απαιτείται σήμανση σε πάρα πολλά σημεία ενός οδικού δικτύου, δεν μιλάνε για το για τον εθνικό δρόμο, για τον παλιό δρόμο, και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα είναι τραγικά, λένε τα λάθη. Βεβαίως, αν θέλετε, αν τελειώσετε το ερώτημά σας, να σας απαντήσω. Ναι, αυτό αναφέρω. Όντως, αυτό το οποίο αναφέρατε για το οδικό δίκτυο, είτε είναι αγροτικό είτε το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, είναι πρακτικά εντάσσεται με ένα όρο για τον πολίτη που λέγεται καθημερινότητα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της καθημερινότητάς του. Δηλαδή, να μπορεί ο αγρότης να πάει στο χωράφι του, απαιτείται μια καλή αγροτική οδοποιία. Βεβαίως, η καλή αγροτική οδοποιία αυτή, η οποία, να μην ξεχάσω να πω, ότι βελτιώνεται τους τελευταίους 2 μήνες συνήθως προ των εκάστοτε εκλογικών διαδικασιών, έτσι έχουμε συνηθίσει, και όλο το υπόλοιπο διάστημα, αν θέλετε, ασχολούμαστε νοχελικά με αυτή, πρέπει να τύχει άμεση αντιμετώπιση. Έτσι λοιπόν, ο Δήμος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει δεν αρκεί προκειμένου να βελτιωθεί η οδοποιία και ειδικά η αγροτική. Άρα, στις άμεσες προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να εξοπλιστεί κατάλληλα με την αγορά ακόμα ενός μηχανήματος για να διπλασιάσει τις δυνατότητες αποκατάστασης του οδικού δικτύου. Να ξέρετε ότι τα Μάλια, η Χερσόνησος και οι Γούβες και η Επισκοπή, η έλευση και η αναφορά των 4 δημοτικών ενωτήτων στον τίτλο του σχεδιασμού δεν είναι τυχαία. Θέλω να καταδείξω ότι κάθε περιοχή έχει τα αυτόνομα χαρακτηριστικά της. Δεν πρέπει εντός εισαγωγικών να βιάζουμε μια περιοχή προσπαθώντας να απολέσει το χαρακτήρα της, και τα Μάλια έχουν
την ιδιαίτερη παρουσία τους και η Χερσόνησος και οι Γούβες και η Επισκοπή εντελώς ισότιμα. Στη σήμανση δε της οδοποιίας που αναφέρατε, όντως υπάρχουν σημαντικά θέματα. Πρέπει η Δημοτική Αρχή όπου μπορεί να επέμβει, όπου δεν μπορεί στο εθνικό δίκτυο, πρέπει να επέμβει οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΒΟΑΚ ή της περιφερίας και πρέπει να γίνουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και είναι βασικό μέλημα της νέας Δημοτικής Αρχής. Οπότε δίνεται μια παραπάνω προτεραιότητα σε ό,τι έχει να κάνει ως αλλαγές στο Δήμο Χερσονήσου, εφόσον βεβαίως εκλεγείτε, αναλάβετε την Δημαρχία, κύριε Σέγκο. Πρώτον, βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Βασικό μέλημα. Με τους όρους, τους οποίους, τις προϋποθέσεις τις οποίες θέσατε πριν από λίγο. Και βέβαια στην συνέχεια, σε ό,τι έχει να κάνει με τη βελτίωση της καθημερινότητας μέσα σε ένα Δήμο ο οποίος δεν έχει μόνο μια βιτρίνα, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ήθελα να κάνω μια παρένθεση εδώ. Πραγματικά, ενώ φαίνεται στον κόσμο ίσως παράλογο και ίσως μη οραματικό, συνομιλώντας τους τελευταίους 3-4 μήνες με ανθρώπους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, το βασικό πρόβλημα ήταν ένα, η καθημερινότητα, σε ένα ποσοστό 90%. Ο πολίτης εξαιτίας της περικοπής των πόρων στους Δήμους, αλλά και μη έλευσης γενικά κονδυλίων, δεν πληρώνει ο Δημότης τα δημοτικά του τέλη ή τις οφειλές του λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Ο Δήμος δεν έχει να κινηθεί, με αποτέλεσμα η καθημερινότητα να έχει καταστεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η καθημερινότητα βέβαια και στην παραλία και στην ενδοχώρα. Και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι παρακαλούν να ρίξετε λίγο παραπάνω το βλέμμα σας στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη, διότι νιώθουν ότι είναι λίγο παραπάνω αδικημένοι μέχρι σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω ακούσει και εγώ σχόλια γι' αυτό. Το μοναδικό που έχω να πω, καταγόμενος και από ένα μικρό χωριό της ενδοχώρας που είναι οι ποταμιές, ότι ο όρος ισόρροπη ανάπτυξη είναι σε κάθε μου σκέψη σε σχέση με τη διοίκηση του Δήμου στο μυαλό μου. Δεν μπορείς να είσαι δημοτική αρχή και να αναπτύξεις ανισόρροπα περιοχές. Του Κοκκίνη το Χάνι είναι μια, όπως και όλες οι περιοχές βέβαια του Δήμου, αλλά επειδή αναφερθήκατε σε αυτή, είναι μια πανέμορφη περιοχή, μπορεί να τύχει περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης και πρέπει να τύχει της αντιμετώπισης που πρέπει, γιατί όντως έχει πολύ σημαντικά προβλήματα και με τα σχέδια πόλης και με τη διαχείριση του παραλιακού μετόπου, καταραίοντας πρακτικά τουριστικές υποδομές, καθώς καταραίουν εκεί και στις Γούβες στοιχεία τα οποία βρίσκονται πάνω στον παραλιακό δρόμο, με αποτέλεσμα αυτό να έχει πολύ σημαντικές συνέπειες. Όσον αφορά την καθημερινότητα, να μην ξεχάσω να συμπληρώσω ότι η καθημερινότητα του πολίτη που έχει τα ίδια βασικά προβλήματα και στην παραλία και στην ενδοχώρα πρέπει να τύχει τέτοιες αντιμετώπισης, γιατί και η ενδοχώρα μας, να μην ξεχάσουμε ότι τα κύτταρα της κοινωνίας είναι τα χωριά μας. Δεν έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, να διαχειριστούμε ένα αστικό μητροπολιτικό κέντρο. Έχουμε να διαχειριστούμε ένα Δήμο με πολλά μικρά χωριά, τα οποία είτε το θέλουμε είτε όχι πρέπει να στηριχθούν, γιατί είναι τα κύτταρα της κοινωνίας μας. Εκεί διαβίει πάρα πολύ κόσμος, ο οποίος στηρίζει εργασιακά την παραλία. Πρέπει να κοιτάξουμε και την ενδοχώρα μας, πρέπει να κοιτάξουμε τα χωριά μας, και ισόρροπη ανάπτυξη εκτός των περιοχών αυτών σημαίνει ισόρροπη ανάπτυξη για μένα είναι παραλίας και εσωτερικού μετόπου, ενδοχώρας. Γιατί? Για να έχει τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης και καλής διαβίωσης ο εργαζόμενος ή ο αγρότης που είναι στην ενδοχώρα, πηγαίνοντας στο χωράφι του με σωστό και ασφαλή τρόπο και παράγοντας αγροτικό προϊόντα και μπορώντας έτσι να ζει στην οικογένειά του όπως ζει την οικογένειά του ο εργαζόμενος στην παραλία.